COVID-19, η ιατρική, φιλοσοφική και οικονομική διάσταση μιας πανδημίας ήταν το θέμα της εκδήλωσης που οργάνωσαν από κοινού τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκησης Οικονομικών Μονάδων MBA και Φιλοσοφία και Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Yale, κ. Νίκολας Χριστάκης, ξεκινώντας την εκδήλωση με την ομιλία του, τόνισε μεταξύ άλλων πως πιστεύει ότι είμαστε στο τέλος της αρχής αυτής της πανδημίας και πως ο ιός θα γίνει ενδημικός και θα είναι μαζί μας για την υπόλοιπη διάρκεια της ζωής μας. Σημείωσε επίσης πως ένα μεγάλο ποσοστό όσων έχουν περάσει κορονοϊό θα χρειαστούν ιατρική περίθαλψη και στο επόμενο διάστημα και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε. Προς το παρόν δεν πλησιάζουμε κατά τη γνώμη μου στο τέλος, στην αρχή του τέλους της πανδημίας, αλλά πλησιάζουμε ευτυχώς στο τέλος της αρχής και έχουμε επίσης να ξεπεράσει επιπλέον φάση στην πανδημία. Τώρα στο ερχόμενο χρόνο ή όλοι θα έχουν πάρει τα εμβόλια ή όλοι θα έχουν πάθει τη μόλυνση και σε εκείνη τη φάση επιτέλους θα τελειώσει η βιολογική φάση της πανδημίας και μετά θα υποχρεαστούμε για ορισμένα χρόνια να αντιμετωπίσουμε τα ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, οικονομικά και κλινικά θέματα που, προβλήματα που θα έχει δημιουργήσει η πανδημία. Και αυτό θα αντέξει νομίζω λοιπόν η βιολογική φάση μέχρι το 2022 και η επόμενη φάση μέχρι το 2024 περίπου και μετά επιτέλους θα βάλουμε από πίσω μας την πανδημία. Ένα από τα προβλήματα που είχατε ρωτήσει τώρα μόλις που πρόκειται είναι οι δυσλειτουργίες μου φαίνεται. Και ένα θέμα που δεν έχετε τονιστεί αρκετά κατά τη γνώμη μου είναι ότι περίπου όσοι πεθαίνουν, πέντε φορές το νούμερο από αυτούς που πεθαίνουν θα παθαίνουν δυσλειτουργίες. Δηλαδή θα ξεπεράσεις το COVID, θα επιζήσεις, αλλά θα επιραχθεί το σώμα σου, η καρδιά, τα νεφρά, το εγκέφαλο κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια θα χρειάζονται ιατρική συντήρηση και θα είναι κάτι η κοινωνία μας θα πρέπει να τους προσέχει και να τους συντηρεί. Και θα υπάρχει επίσης οικονομική άποψη από αυτό το πρόβλημα. Αυτό αφορά τους ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι ή μόνο τους ανεμβολίαστους? Πολύ περισσότερο αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι, βέβαια. Το εμβόλιο προστατεύει όχι απλώς προς το θάνατο, αλλά επίσης προς τη δυσλειτουργία, βέβαια. Είναι πολύ λίγοι Έλληνες οι οποίοι θα ξεφύγουν τελείως από τον ιό. Οι ερημίτες στα βουνά, ας πούμε, ορισμένοι που είναι πάρα πολύ τυχεροί. 95% από τους Έλληνες, ας πούμε, ή θα πάρουν το εμβόλιο ή θα πάθουν τη μόλυνση. Και ξέρουμε ότι η μόλυνση αυτή είναι αρκετή επικίνδυνη. Περίπου 1% από τους άνθρωπους που παίρνουν τη μόλυνση, ανάλογα βέβαια με την ηλικία, θα πεθάνουν. Αυτοί που παίρνουν το εμβόλιο, ένα από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν. Η επιλογή για μένα είναι πολύ φανερή. Παίρνεις το εμβόλιο. Δεν υπάρχει λόγος να μην το πάρεις, κατά την γνώμη μου. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας υπογράμμισε ότι όσο υψηλότερη είναι η εμβολιαστική κάλυψη, τόσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός νοσηλειών και θανάτων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην διασπορά ψευδών ειδήσεων που σε αντίθεση με το πρώτο διάστημα της πανδημίας συμβάλλουν στο να κάνουμε βήματα πίσω. Ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, κ. Δημήτρης Δημόπουλος, παρουσίασε διεξοδικά την προσφορά και το έργο των πανεπιστημιακών κλινικών στην νοσηλεία και στην αποθεραπεία ασθενών με την νόσο COVID-19. Εγώ έδωσα λίγο έμφαση στη συσχέτιση της κρίσης της πανδημίας με την κρίση της κλιματικής αλλαγής, δείχνοντας συσχετήσεις που υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη η αμφισβήτηση απέναντι συχνά στην επιστημονική κοινότητα, η ευκολία με την οποία πολύ σοβαρούς κινδύνους, όπως είναι οι πιθανότητες κάποιες πανδημίας και όπως τώρα γνωρίζουμε είναι η κλιματική κρίση, να μην τις λαμβάνουμε υπόψη επαρκώς, να προετοιμαζόμαστε σαν κοινωνία, σαν οικονομία, ώστε να είμαστε έτοιμοι, θωρακισμένοι να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Το μεγάλο δίδαγμα, το θετικό που έχουμε από την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ότι όταν το κράτος, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η επιχειρηματική κοινότητα συνδυάζονται και συνεργάζονται στενά, μπορούν να έχουν πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτό το έχουμε δει με το εμβόλιο. Ποτέ δεν ξαναέγινε τόσο γρήγορα να εμφανιστεί νέα εμβόλια για την αντιμετώπιση. Αυτού του είδους συνεργασία πρέπει να είναι το νέο πρότυπο λειτουργίας για τις μελλοντικές κρίσεις. Η ψηφιακή επανάσταση έχει πάρα πολλά θετικά. Συνέβαλε ακριβώς
στο να μπορούν οι ακαδημαϊκοί να συνεργάζονται και να έρθουν πιο γρήγορα στο να εμφανίσουν εμβόλιο, στο να ενημερώνεται το κοινό, στο να έχουμε εφαρμογές να μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να ξέρουμε πού κινδυνεύουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε δει ότι έχει και μια αρνητική όψη, η εξάπλωση εύκολα των fake news, των θεωριών συνωμοσιών και ενδεχομένως οι μεγάλες εταιρείες μέσων επικοινωνίας, όπως είναι Facebook, καμιά φορά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κερδοφορία, φτιάχνουν αλγόριθμους που ανεβάζουν τις ειδήσεις που είναι οι προβληματικές ειδήσεις, αλλά οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, και αυτό αυξάνει την πόλωση, αυξάνει τη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και κάνει την κυβερνησιμότητα σε κρίσιμες εποχές πολύ πιο δύσκολη. Από τις μελέτες μας, κάθε COVID έχει μία έξαρση και μία ύφεση. Είναι όπως ένα τσουνάμι το οποίο έρχεται, σαρώνει προβληματικά τα πρώτα στοιχεία της κοινωνίας και μετά καθιζάνει. Έτσι και εμείς βρισκόμαστε, έχουμε περάσει το μεγάλο τσουνάμι και βρισκόμαστε σιγά σιγά στα όρια κατά τα οποία το τσουνάμι καθιζάνει. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα είναι αυτή που ρίχνει φως στα κοινωνικά προβλήματα. Και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα πορίσματα ερευνών που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρώτον, όσον αφορά τις ψυχολογικές διαστάσεις, μετρήσαμε ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού πριν από τον COVID και μετά. Και είδαμε ότι υπάρχει ένα 35% αύξηση των ψυχώσεων και των αντιδράσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Συγκρίναμε τη σωματική υγεία με την ψυχική υγεία και είδαμε ότι η επιδείνωση από πλευράς σωματικής υγείας, που είναι περισσότερο εμφανής, ήταν ένα 10% στο υγειονόμετρο και σε ορισμένους άλλες δείκτες που αναφέρονται στην ποιότητα ζωής. Όσον αφορά την ψυχική η υγεία ήταν υπερδιπλάσια. Υπάρχει αύξηση στο άγχος στην ελληνική κοινωνία και υπάρχει μία διπλάσια αύξηση στο φόβο. Και εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε τα λόγια του Αναστάσιου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του COVID, όταν έπληξε τη χώρα μας, έλεγε θα πρέπει να υπάρχει μία ομοφωνία, μία ομόνοια, μία συντονισμένη ελληνική σκέψη και μία συντονισμένη δράση, με την οποία θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε τον φόβο σε αφοβία. Χρειάζεται κοινωνική αλληλεγγύη, χρειάζεται κοινωνική συνένεση και ο κύριος Χριστάκης, αυτό το οποίο επισήμανε, είπε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι απλώς ένα θέμα το κάνω ή δεν το κάνω, αλλά είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα κοινωνικής αλληλεγγύης και ένα ηθικό πρόβλημα που θα πρέπει να σκεφτούμε το πλησίο μας και να προστατέψουμε τα παιδιά μας και τις ερχόμενες γενιές. Ας πάρουμε τα μηνύματα της τεκμηριωμένης έρευνας, να τα εντάξουμε στις πολιτικές υγείας και στις δημόσιες πολιτικές και ας δούμε και ας ευχηθούμε στα παιδιά μας και στους φοιτητές μας ένα καλύτερο αύριο. Αργότερα μέσα στη μέρα, ο καθηγητής κύριος Χριστάκης αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.